γιατί έχουμε θρίλερ με την Κατερίνα καινούριο. Και με μία μονική γυναίκα, η οποία στην, έχει γίνει η διαδικτυακή σκιά της παρουσιάστριας, την κυνηγάει μέσω του διαδικτύου. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί η Κατερίνα καινούριο έχει πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βέβαια. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, και γι' αυτό το λόγο δηλαδή κατέληξε και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, από το τελευταίο σχόλιο που δέχτηκε η Κατερίνα καινούριο στο Twitter, όπου ο λογαριασμός αυτός έλεγε ότι έχει χωρίσει με τον σύντροφό της και ότι οι φωτογραφίες που ανεβάζει είναι περσινές. Της απαντάει λοιπόν η Κατερίνα καινούριο από κάτω ότι θα σου στείλω μία χθεσινή. Ναι. Και στη συνέχεια την ενημερώνει ότι έχει πάει ήδη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχει μάθει ποια είναι και ποια κρύβεται μάλλον πίσω από αυτό το ψεύτικο προφίλ, το οποίο το συγκεκριμένο προφίλ της κάνει συνεχώς αρνητικά σχόλια, είτε στο Instagram, είτε στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε μπαίνει στη σελίδα της εκπομπής και γράφει άσχημα πράγματα για την Κατερίνα καινούριο. Να βλέπουμε τη φωτογραφία της, ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τραβάει όλη αυτή η ιστορία. Το συγκεκριμένο fake προφίλ λέει πάρα πολύ άσχημα πράγματα για την Κατερίνα καινούριο και δεν την αφήνει σε ησυχία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Κατερίνα καινούριο απαντάει σχεδόν σε όλους. Είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε θετικό, μπορεί και να σου απαντήσει κάτι από κάτω. Δεν είναι δηλαδή ότι θα απαντήσει μόνο στα θετικά. Ναι. Η συγκεκριμένη όμως έχει υπερβεί τα όρια. Μάλιστα. Κοίτα, όλα τα καλά, όλες οι μόδες από το εξωτερικό, εντός εισαγωγικών, έρχονται και εδώ. Αυτό λέγεται stalking στο εξωτερικό, δηλαδή το να ακολουθείς επίμονα κάποιον και έχει γίνει μεγάλο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια σε όλη τη Δύση, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Αμερική κτλ. Μα κοίτα να δεις, όταν γράφει ένας και αλλάξαν ολόκληρη νομοθεσία, συγχώρεσέ με, ακριβώς πάνω στο ποινικό δίκαιο και τα social networks, διότι υπήρχαν εκατομμύρια stalkers που ακολουθούσαν επώνυμα πρόσωπα σε βαθμό που εγκληματούσαν. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για μια αιμονική η οποία βρίζει συνεχώς την Κατερίνα καινούριο σε οποιοδήποτε social media. Είτε δικό της, είτε της ναι, εκπομπής. Αφορά είτε την παρουσιάστρια, την βρίζει και προσπαθεί με τον τρόπο της να δημιουργήσει αρνητική εικόνα για την παρουσιάστρια. Η ίδια παρουσιάστρια, ξαναλέμε, έχει πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να εντοπίσει ποια κρύβεται πραγματικά πίσω από τα συγκεκριμένα προφίλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η ίδια, η παρουσιάστρια είναι ένα πρόσωπο το οποίο κρύβεται πίσω από ψεύτικα προφίλ. Το οποίο μοιάζεται ένα μαζί με το άλλο. Για να βρει την καινούριο. Μένουμε εδώ.